Αυτή είναι μία παθογένεια της ελληνικής πραγματικότητας. Δεν είναι μόνο αυτό το πρόβλημα. Είναι συνολικό ότι η χώρα μας δεν παράγει. Δεν παράγουμε ούτε κουτόσπιρτα. Δεν παράγουμε το σπίρτα. Δεν παράγουμε τίποτα. Όσο για τις τεχνολογίες, και η Ευρώπη υπολείπεται απέναντι στον κινέζικο ή ιαπωνικό ή αμερικανικό παράγοντα. Εδώ λοιπόν πρέπει να σταθούμε πραγματικά, γιατί ο επόμενος αιώνας είναι ο αιώνας της τεχνολογίας. Υπάρχουν Ελληνόπουλα στο εξωτερικό, τα οποία έτσι κι αλλιώς εργάζονται σε αυτόν τον τομέα σε πάρα πολλές μεγάλες εταιρείες. Το πιο απλό από όλα αυτά, Ελληνόπουλα, τα καλεί στην Ελλάδα, δημιουργείς μεταξύ ιδιωτικού τομέα και δημοσίου τομέα ένα κατάλληλο φορέα, ΣΔΙΤ δηλαδή, με συνέπεια αυτά τα παιδιά τις πολύ καινοτόμες ιδέες τους και την τεχνολογία να την εφαρμόσουν από την Ελλάδα. Η περιοχή στην οποία θα έχει έδρα η εταιρεία θα είναι μια μη φορολογική περιοχή. Δεν έχω καταλάβει γιατί πρέπει να υπάρχουν ελεύθερες οικονομικές ζώνες στη Βόρεια Ελλάδα και να μην υπάρχουν σε μια περιοχή, σε ένα νησί, όπου εκεί θα εργάζονται οι νέοι μας και θα δημιουργούν νέες τεχνολογίες. Στο κάτω-κάτω της γραφής δεν χρειάζεται να εφευρείς εσύ ούτε την άμαξα, ούτε τον τροχό, ούτε και να ανακαλύψει την Αμερική. Αντιγράφεις ό,τι έκαναν οι άλλοι. Ό,τι έκανε ο Τραμπ, ό,τι κάνει η Κίνα, ό,τι κάνει η Γερμανία, όσο το κάνει η Γερμανία, όσο το κάνουν οι προηγμένες χώρες. Να αντιγράψεις πετυχημένες συνταγές. Αλλά για να το κάνεις αυτό, πρέπει να είσαι ο ίδιος επιχειρηματίας. Να ξέρεις πώς μια επιχείρηση μπορεί να δουλέψει, πώς μπορεί να την οργανώσεις. Γιατί η διαχείριση του προσωπικού είναι το μείζον σε μια εταιρεία. Και ο Μιλόν το έχει αυτό. Γιατί διοικεί και διευθύνει εταιρείες. Άρα λοιπόν μπορούμε και αυτό να το κάνουμε, γιατί θέλει απλά οργάνωση, σχέδιο, πρόγραμμα, το οποίο η ελληνική λύση το έχει. 290 σελίδες προγράμματος και ειδικά για την καινοτομία διαθέτουμε 300 πατέντες έτοιμες, άμεσα υλοποιήσιμες.